Έλατε να δούμε τα τελευταία θέματα από την επικαιρότητα, αγαπητοί μου φίλη. Τη διάσκεψη για τον πρωτογενή τομέα στα Δωδεκάνησα. Ο ειλικρινό ο ειλικρινής και ουσιαστικό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ με παραγωγικού φορεί και εργαζόμενου τη περιοχή συνεχίζεται με τη συμμετοχή αρμοδίων τομεαρχών Αγροτικής Πολιτικής Σταύρου Αραχοβίτη και Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριου Σαντορινιού και του Φάνη Κουρεμπέ, συντονιστή τμήματος Αγροτικής ε, Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ. Οι νομαρχιακές λοιπόν επιτροπές Βόρειας και Νότιας Δωδεκανήσου καλούν όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενού τομέα του νομού σε τηλεδιάσκεψη που θα γίνει αύριο Τετάρτη, 27 Μαΐου, 7 η ώρα το απόγευμα. Αντικείμενο της συζήτησης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και εν γέννη η αγροτική οικονομία εξαιτία των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και η παρουσίαση των προτάσεων και θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα, Μένουμε όρθιοι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αλλάζει συν καιρό η φρασεολογία να δούμε για του um, ξενοδοχο από το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ρόδου. Βροντερό παρόν θα δώσει το Σωματείο των Ξενοδοχο στο Συλλαλητήριο της Ομοσπονδία στις 10 Ιουνίου στο Υπουργείο Εργασίας. Ύστερα λοιπόν από την κινητοποίηση του Σωματείου στο Δημαρχείο, σειρά παίρνει το μεγάλο Συλλαλητήριο που θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και οργανώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού. Το Σωματείο θα δώσει βροντερό παρόν για να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας όλων των εργαζομένων σε ξενοδοχεία, επισητισμό και τουρισμό. Είμαστε πολλοί. Είμαστε δυνατοί. Όλοι μαζί μια γροθιά. Θα τα καταφέρουμε. Είναι το μήνυμα από το Θανάση Σταμούλη, τον Πρόεδρο. Και τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να διαβάσουμε εδώ ένα συλληπιτήριο μήνυμα που στέλνει α, για την απώλεια του Γιώργου Νησίριου. Πάρα πολλοί κόσμος τον γνωρίζει, έτσι, χρόνια στην α, πολιτική ζωή της Δωδεκανήσου, όπου, δεν θα το φτάσω, <laughs> για, όπου λοιπόν α, μας έφυγε από κοντά μας και ανάμεσα σε τόσους που έχουν στείλει, τα μηνύματά του στα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ο Υφυπουργό του Τουρισμού, κ. Μάνο Κόνσολα, αναφέρει λοιπόν στην ακόλουθη δήλωσή του για την απώλεια του Γιώργου Νησίριου Ο Γιώργο Νησύριο άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην Κάρπαθο και στα Δωδεκάνησα. Υπηρέτησε το νησί του έχοντα τιμηθεί από του συμπολίτε του και στου δύο βαθμού αυτοδιοίκηση. Συνεπής, στις αρχές και στις ιδέες του, υπηρέτησε και τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη ω απλό στρατιώτη. Ο θάνατό του αποτελεί μια μεγάλη απώλεια για την Κάρπαθο. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και μισόλοι βέβαια τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντο. Πάμε να συνεχίσουμε να σα θυμίσω βέβαια και κάτι ακόμη που είπα ότι περνάνε οι μέρε και μετά κάποια πράγματα λίγο τα ξεχνάμε. Λίγο τα έχουμε πει δυο μέρες, είναι οι εγγραφές των νηπίων και προνηπίων στα νηπιαγωγεία για την νέα σχολική χρονιά. Μην το αμελήσετε, διότι καταλαβαίνετε ε, είναι τόσο για τα νήπια όσο και τα προνήπια, συγκεκριμένα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να πάτε και οι αιτήσει που πρέπει να γίνουν, αλλά και οι ημερομηνίε οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια καταληκτική ημερομηνία και πλησιάζει. Γιατί ειδικά γι' αυτό, για τις εγγραφές νηπίων και προνηπίων, είναι 30 Μαΐου. Μην το αφήσετε λοιπόν καθόλου αγαπητοί μου φίλοι και κάτι ακόμη αρκετά, αρκετά διαφορετικό θα είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος όπως και όλων των χωρών του πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού και των επιπτώσεων ε, όπως αυτά καταγράφονται πια και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Σε αρκετέ χώρε του κόσμου η τουριστική περίοδο του καλοκαιριού θεωρείται ήδη χαμένη, ωστόσο η χώρα μα ελπίζει ότι η αρκετά καλή αντιμετώπιση τη πανδημία του προηγούμενου δύο μήνε θα μπορέσει να εξαργυρωθεί σε εισαγωγικά με την όσο το δυνατόν μικρότερη απώλεια εσόδων. Για τον λόγο αυτό, από τι 15 Ιουνίου, τα αεροδρόμια ανοίγουν για να υποδεχτούν υπηκόου χωρών που είχαν τα αντίστοιχα δεδομένα στην υγειονομική μάχη που έδωσε όλος ο πλανήτης, δηλαδή όσο το δυνατόν χαμηλότερους αριθμού. Ε, αρχικά θα επιτραπεί είσοδο μόνο στο Βενιζέλων... Βενιζέλο επισκέπτε από χώρε με καλά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που σα λίγο πολύ σα ανέφερα χτε. Ενώ από την 1η Ιουλίου θα υπάρξει απελευθέρωση τη εισόδου των επισκεπτών από όλε τι χώρε, όπω και των πτήσεων από το εξωτερικό προ όλα τα αεροδρόμια τη χώρα μα. Ωστόσο, αν κρυθεί απαραίτητο και τότε θα εξαιρεθούν χώρε που θα έχουν ακόμη τότε αρνητικά ε, χαρακτηριστικά. Χωρίζεται σε ζώνε επικίνδυνοτητε η χώρα. Και καταλαβαίνετε αγαπητοί μου φίλοι ότι είναι αναγκαίο να συμβούν αυτά τα πράγματα, διότι ε, έτσι προσπαθούμε να κλείσουμε την ψαλίδα. Όπως φαίνεται η Κρήτη, λόγω της μεγάλης της έκτασης και των δυνατοτήτων που έχει στον τομέα της υγείας, θα πάρει τη μερίδα του λέοντος από τον αριθμό των τουριστών που θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Από το ΕΚΑΒ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα στα νησιά, πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητα, εκπαίδευση και ασκήσεων για τη διαχείριση υπόπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και περιστατικών από τι επαγγελματίε υγεία, αλλά και τα στελέχη των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων. Με γνώμονα λοιπόν τον, την επερχόμενη σταδιακή άρση των μέτρων για τον τουρισμό και την απαιτούμενη προστασία τη δημόσια υγεία των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων των τουριστικών προορισμών τη νησιωτική Ελλάδα, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγεία και το Ινστιτούτο Επαγγελματική Κατάρτιση του ΕΚΑΒ δημιούργησαν ένα πρόγραμμα ελέγχου, ετοιμότητα, εκπαίδευση και ασκήσεων με τον κωδικό όνομα ΕΚΑΒ, Be Safe, Uh, το οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα υγειονομικά στελέχη των νησιών του Αιγαίου. Ενώ ο βασικό στόχο του προγράμματο, ΕΚΑΒ Be Safe, είναι να διασφαλιστεί η ετοιμότητα αλλά και η επάρκεια των γνώσεων όλων των στελεχών των νοσοκομείων, των κέντρων υγεία, των περιφερειακών ιατρίων, των λιμενικών, των εμπλεκομένων στελεχών περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και πολλών άλλων. Ευχή όλων μα, βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, να πάνε καλά όλα αυτά και, α, εδώ θα είμαστε, βέβαια, σε καθημερινή βάση, να τα συζητάμε. Τώρα, μια που είπαμε όλα αυτά, θέλω να σας αναφέρω ότι ειδικά και για την ακτοπλοεία και θέματα Ακαδημίας, θα αγγίξουμε με τον αυτιλιακό οικονομολόγο μας, τον κύριο Σάκη Τηλιακό, από την εταιρεία Λαφάση, αλλά και τα σχετικά της Ακαδημίας, έτσι, μια που βρίσκεται εκεί. Επίσης, ενδιαφέρον γύρω από όλες αυτές τις εντελοντικές δράσεις εθελοντισμού, καθαριότητας, σε στεριά και θάλασσα από τον αγαπητό μας κύριο Γιώργο Καμίτσι από την Πάτμο. Οπότε, σας λέω από τώρα ότι και θα έχουμε αθλητικού περιεχομένου ζητήματα και θα είναι στην αυριανή εκπομπή μας ο κύριος Σάκη Τηλιακός και θα είναι ο κύριος Γιώργος Καμίτσης από την Πάτμο για εθελοντικές δράσεις, καθαριότητες και όλα όσα έγιναν ήδη ή προγραμματίζονται να γίνουν. Όμως, ήρθε και η καλημέρα, ήρθαν και τα ωραία σχολεία από την Ψέρι μου. Να στείλουμε την καλημέρα μα στην αγαπητή μα Φωτεινή Κουτούζη. Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά τη για να καταγράψουμε και εκεί το ρεπορτάζ και τι λένε οι επαγγελματίε. Και αλίμονο να πάμε στην Παναγία τη Ψερή μου. Αλλά μια που έτσι θα κλείσουμε, θέλω να πω να ευχαριστήσουμε όλου του σπονσορέ μα. Θα πάμε λίγο ψέρι μου. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ε, την μεγάλη εταιρεία πετρελαϊδών αργό τη οικογένεια Ψαρομπά, Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα για την περιποίηση και το κτένισμα των μαλλιών μου το σαλόνι οικομοτικής της Μαρίας Κανάρη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη όλο αυτό το διάστημα από το Κέντρο Αισθητικής Βλάμου που σας καλούν να κλείσετε και εσείς το δικό σας ραντεβού ομορφιάς. Θα ανανεώσουμε για αύριο το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Θα πάμε μέχρι την Ψέριμο να δούμε εκείνο το πολύ όμορφο ρεπορτάζ που έκανε ο Γιάννη Μακαρούνας σε στεριά, έτσι, στα χαμηλά αλλά και στα ψηλά μετρών. Ε, θα δούμε τι έγινε εκεί και με την κινητικότητα και τα φορτηγά που πήγαν με τον Παντελή Ζωήδη για να πάρουν τα σκουπίδια, όχι αυτά που είναι τη καθημερινότητας, αλλά όλα αυτά που συγκεντρώνονται εδώ και χρόνια και δεν έχουν μαζευτεί. Ε, και έτσι θα κλείσουμε, αφού όλα έχουν να κάνουν με τι επαγγελματίε, με τι κινήσει και την επιδίωξή μα για την καθαριότητα και τον τουρισμό, να είναι όλα σωστά στην ώρα του, φτιαγμένα και να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά. Κλείνει ο Μάη, όπω καταλαβαίνετε, και τη Δευτέρα. Πρώτη μέρα Ιουνίου, πρώτη μέρα επίσημα πια και του καλοκαιριού. Οπότε αύριο και πάλι μαζί, καινούργια θέματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Ψέριμο στους δέκτες σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Είμαστε στη Ψέριμο. Μόλις ήρθαμε ε, γίνεται μια μεγάλη ε, να το πω εκστρατεία. Ε, έχουμε φέρει έξι φορτηγά για να πάρουμε τα σκουπίδια από τη Ψέριμο για να μην έχει αυτό τον όγκο εδώ. Βέβαια θα χρειαστεί και δεύτερη φορά, φορά από ό,τι πιστεύω. Όμως είτε έτσι είτε αλλιώ θα πρέπει να φύγουν αυτά, ούτω ώστε να μείνουν μόνο αυτά τη ειρηνή περίοδου που θα έρχεται το, τα φορτηγά δύο φορές την, το μήνα για να τα παίρνει αυτά που θα την κατανάλωση δηλαδή. Οπότε θα καταφέρουμε αυτό τον τρόπο, ε, με αυτή την προσπάθεια θα καταφέρουμε να το νησί να το καθαρίσουμε και να είναι πάντα καθαρό. Αυτό είναι ο στόχο μα, Βλέπετε, εδώ τι γίνεται. Ο χαμό γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε έξι φορτηγά, πορτόζα. Βλέπουμε εδώ τον όγκο των σκουπιδιών που έχουν μεταφερθεί από ένα άλλο χώρο που ήταν παλιά, εδώ. Με αποτέλεσμα να γίνει και εδώ χωματερή. Γι' αυτό το σκοπό, είχαμε κάνει μια άλλη. Βόλτα από την κάλυμνο με δύο, τρία. Ήταν αυτοκίνητα, δεν θυμάμαι, ή τέσσερα. Αλλά επειδή δεν προλαβαίνουν να πολλά και μετά συνεχίζουν ακόμα και ξαναπληθαίνουν να το πούμε έτσι τα σκουπίδια. Γι' αυτό φέραμε τώρα έξι φορτηγά με την πορτόζα να πάρουμε όσο είναι δυνατόν από αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα. Εάν χρειαστεί, επαναλαμβάνω, θα, πάρουμε, θα κάνουμε και δεύτερη βόλτα, ούτω ώστε τη θερινή περίοδο αυτά τα σκουπίδια που θα βγαίνουν να τα προλαβαίνουμε γιατί θα ερχόμαστε κάθε 15 μέρες μία φορά βλέπετε την πορτόζα εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε θα ερχόμαστε που λένε για δύο φορές το μήνα ούτω ώστε να τα προλαβαίνουμε και να μην, μένουν, να μην μένει αυτός ο όγκος έτσι βλέπετε εδώ είναι άλλη μία αιστεία και είναι και δίπλα στο γιατριό μέσα σχεδόν στον Ελαιώνα, που αυτά πάση θυσία πρέπει να φύγουν και αυτά, αφού όσο φύγουν όλα, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή έχουμε εδώ στη ψεριμο δυο δύο-τρει εστίες. Γι' αυτό ε, είπαμε προηγουμένως ότι θα πρέπει να κάνουμε κι άλλη, γιατί από ό,τι είδατε κι εσείς, δεν προλαβαίνουν, δεν τα φτάνουν να τα πάρουν τα αυτοκίνητα αυτά, δεν τα παίρνουν. Οπότε θα πρέπει να ξανακάνουμε κι άλλη επιδρομή να έρθουμε εδώ για να συνεχίσει μετά το σταθερό. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ε, είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Βλέπω ότι φορτώσαμε τα πέντε αυτοκίνητα, το έκτο θα γεμίσει από κάτω από το γιατρείο, γιατί είχε άλλαγη. Ε, σίγουρα θα ξα... πρέπει να ξαναρθούμε άλλο ή μια τέτοια ε, εκδρομή, να το πω, για να πάρουμε τα υπόλοιπα. Έχει πάρα πολύ σκουπίδι. Γι' αυτό θα πρέπει όταν θα ξανάρθουμε να πάρουμε λίγα από εδώ και να μαζέψουμε τα απ' έξω πρώτα. Διότι αυτό που είπα ότι και που είδατε νομίζω κάτω εκεί στο γιατρείο πρέπει αυτό να καθαριστεί, να φύγει από κάτω που είναι κοντά στο χωριό να το πω. Και ό,τι μένει πια θα, θα το βγάζουμε τακτικά εμείς. Βλέπουμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλά και Έχουν φύγει φορτίγα. αλλά και έχουν μείνει και άλλα τόσο.